Γεια σας αγαπητοί φίλοι, για να απαντήσω στα σχόλιά σας, θεωρώ ότι το πρώτο για το πολεμικό ναυτικό, γιατί στην αεροπορία έχουμε γίνει αστακή, δεν το συζητάμε, από τις χειρότερες στον κόσμο πλέον, ειδικά και με την επικείμενη έλευση των F-35, λίγοι έχουν μαζί F-35, Rafale και F-16 Viper, σε ικανούς αριθμούς μάλιστα. Το θέμα είναι στο ναυτικό, όπου ναι μεν έχουμε την υπεροπλία, ναι μεν η ναυτική ιστορία και η ναυτοσύνη είναι με την πλευρά των Ελλήνων, απ' την άλλη ο στόλος πρέπει να ανανεωθεί. Έχω υποστηρίξει πολλές φορές δεδομένες της απειλή ότι δεν αρκούν τα σύγχρονα μέσα, αλλά είναι πολύ σημαντικά τα όπλα και οι αριθμοί. Η Τουρκία προσπαθεί να εξοπλιστεί εγχώρια. Κατασκευάζει ταυτόχρονα τρεις φρεγάτες κλάσεως Κωνσταντινούπολη και προσπαθεί να πάρει και τα 23 από τη Μεγάλη Βρετανία μαζί με τα Eurofighter. Τα Eurofighter προσπαθεί σοβαρά να τα πάρει δε. δεν είναι κάποιο τέχνασμα για να πάρει τα Viper από την Αμερική. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν το πρώτο πιστεύω που πρέπει να γίνει είναι ο Πρωθυπουργό να αγνοήσει όσον αφορά τα εξοπλιστικά το ότι υπάρχει μια άτυπη προεκλογική περίοδος. Έχει φέρει η ελληνική πλευρά τα τελευταία χρόνια τέτοια εξοπλιστικά που έχουν πραγματικά αναπληρώσει σε μεγάλο βαθμό τη δεκαετία πραξία στον τομέα της ενίσχυσης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Έτσι πρέπει ο Πρωθυπουργό στο συγκεκριμένο τομέα να υποδηθεί ότι δεν έχουμε αυτή την άτυπη προεκλογική περίοδο και να προχωρήσει όσον αφορά το πολεμικό ναυτικό. Πρώτον, την άμεση ενεργοποίηση της προαίρεσης της όψεων για την αγορά τετάρτης φρεγάτας κλάσεως Κίμων Μπελαρά FDIHN με διπλούς κάθετους εκτοξευτές για αντιαεροπορικούς πυράβλους Αστέρ 30 με βελινικές 130 χιλιόμετρων ισχυρέ στον ανθιποβρυχιακό αγώνα με διπλό σόναρ επί του σκάφου και σειρώμενο και όλα τα άλλα μέσα ραντάρ, τα πανίσχυρα και όπλα που φέρει. Άρα το πρώτο είναι η ενεργοποίηση τη οψιών για την τέταρτη μπελαρά. Το δεύτερο, όχι όμω μικρότερη σημασία γιατί θέλουμε τους αριθμούς είναι η άμεση εκκίνηση επιτέλου. Νομίζω η κοινοπραξία που εμπλέκονται και οι Ολλανδοί είναι η επικρατούσα στον ε, ανταγωνισμό αυτών και έχει επιλεγεί, αν θυμάμαι καλά, από τους επιτελείς μας, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, ε, να εξυγχρονιστούν και οι τέσσερις φρεγάτες, οι νεότερες έως τώρα του, σκο, του στόλου, κλάσεως Ήδρα, οι φρεγάτες ΜΕΚΟ 200HN, Ελένη Κνέβη δηλαδή. Αυτά τα δύο είναι μέγιστης σημασία και να προχωρήσει και ο, το πρόγραμμα τέλους ζωής για τις φρεγάτες κλάσεως L τύπου S που πρόκειται να ε, συνεχίσουν να υπηρετούν με τις δυνάμεις μας. Έτσι θα έχουμε 4 μπελαρά, 4 μέκο, 8. Και αν είναι και 6 οι ΕΣ θα έχουμε 14 κύριες μονάδες επιφανίας, θα έρθουν και οι ευρωκορβέτες EPC, 3 θα έχουμε 17 το θέμα των κορβετών, άρρηκτα συνδεδεμένο, όπως προσπαθεί να κάνει σε όλα τα εξοπλιστικά η ελληνική κυβέρνηση με τα ελληνικά ναυπηγεία, με το θέμα των εργαζομένων, με το θέμα της του εγχωρίου αμυντικής βιομηχανίας. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό, όμως προσωπική άποψη το θέμα των κορβετών λύνεται με τις ευρωκορβέτες EPC και με την επιμήκυνση, τη συνέχιση της γραμμής παραγωγής μάλλον των πυραυλακάτων που κατασκευάζει η Ελλάδα πάνω σε βρετανικό, αν θυμάμαι καλά, σχέδιο, η επιμήκυνσή του. Υπάρχει ήδη ένα σκαρί του τύπου αυτού των πυραυλακάτων μα με μεγαλύτερη επιμήκυνση, περισσότερα όπλα επάνω και έχει έτσι κορβέτε στην ουσία ε, για το Αιγαίο. Εάν η πυραυλάκατη είτε είναι η Ντόχα, γιατί αυτέ θα είναι, ή η, η, Ντόχα Αλζουμπάρα, είτε οι διαλειτουργικέ με τι Μπελαρά Γκόουιντ. Το θέμα όμω τη φρεγάτα δεν πρέπει να χάσουμε τα χρονοδιαγράμματα. Μπελαρά τη Τέταρτη είναι κρίσιμο, όπω φυσικά και ο ξεχρονισμό των ΜΕΚΟ. Γιατί ναι, μεν τα πληρώματά μα, οι επιτελεί μα, τα στελέχη του πολεμικού ναυτικού έχουν εργαστεί πυρετοδό πάνω από δεκαετία και έχουν διατηρήσει το στόλο πανίσχυρο και αξιόμαχο. Αυτό όμω δεν μπορεί να γίνεται επάπειρον. Έτσι, πρέπει οπωσδήποτε δεν μπορούν να χαθούν οι μήνε μέχρι το Μάιο. Πρέπει να προχωρήσει αμέσω η ενεργοποίηση τη όψεων για την Μπελαρά την Τέταρτη και να υπογραφεί η συμφωνία για, την, για τον εξυγχρονισμό των τεσσάρων φρεγατών κλάσεως ΜΕΚΟ. Αυτά προς το παρόν, να απαντήσω στα ερωτήματά σας για το πολεμικό ναυτικό, μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή στο αγαπημένο σας μέσο, έτσι παραμένει πρώτο στον τομέα της ενημέρωσης στο χώρο του διαδικτύου και όχι μόνο. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ σε όλους.